Απάντηση στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύσει την αναμετάδοση ρωσικών ειδησιογραφικών μέσων ενημέρωσης δίνει η Ρωσία. Αποφάσισε να περάσει στην αντεπίθεση απαγορεύοντας με τη σειρά της ορισμένα μέσα της Ευρώπης. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και 4 ελληνικά. Πρόκειται για τις ιστοσελίδες της ΕΡ, του Sky, του Mega TV, καθώς και το πρώτο θέμα. Στη σχετική ανακοίνωση που είδε το φως της δημοσιότητας αναφέρονται τα εξής. Ως απάντηση στην απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 Μαΐου να απαγορεύσει κάθε δραστηριότητα εκπομπή σε 3 ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 25 Ιουνίου, εισάγονται αντιπεριορισμοί πρόσβασης από την επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας στους πόρους εκπομπής ορισμένων μέσων ενημέρωσης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φορέων μέσων ενημέρωσης της Ένωσης που διαχέουν συστηματικά ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο μιας ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Η ρωσική πλευρά έχει επανειλημμένα και σε διάφορα επίπεδα προειδοποιήσει ότι η παρενόχληση εγχώριων δημοσιογράφων με πολιτικά κίνητρα και οι αβάσιμες απαγορεύσεις στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα περάσουν απαρατήρητες. Παρόλα αυτά, οι Βρυξέλλες και οι πρωτεύουσες των χωρών του μπλοκ επέλεξαν να πάρουν το δρόμο της κλιμάκωσης, αναγκάζοντας τη Μόσχα να λάβει αντίστοιχα και αναλογικά αντίμετρα με μία ακόμη παράνομη απαγόρευση. Την ευθύνη για μία τέτοια εξέλιξη των γεγονότων φέρει αποκλειστικά η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι χώρες αυτής της Ένωσης που υποστήριξαν μία τέτοια απόφαση. Εάν αρθούν οι περιορισμοί στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η ρωσική πλευρά θα επανεξετάσει επίσης την απόφασή της σε σχέση με τους αναφερόμενους φορείς μέσων ενημέρωσης.